σύντροφό της. Θέλω να σας πω ότι απειλείται γι' αυτό η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Αν έχει τέτοιους συνεργάτες, τι τους θέλει στους εχθρούς, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Είναι πολλά τα λεφτάρια. Φαντάζομαι τη ζητάει εκατομμύρια. Τη ζητάει εκατομμύρια, γιατί στην ουσία αυτό είναι και το νόημα. Γι' αυτό το λόγο το κάνει δηλαδή. Επειδή θέλει να βγάλει κάποια λεφτά. Θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι κανονικότητα θα αποκαλύψουμε στη συνέχεια και το όνομα της τραγουδίστριας της συγκεκριμένης. Θα δείξει το βίντεο. Το βίντεο λοιπόν. Μισές δουλειές κάνετε. Είναι μεσημέρι. Αν ήταν μετά τις 12 εκπομπή, επειδή έχω τα κονέ μου, μπορεί και να το δείχναμε. Να ξέρεις, Τάθη μου. Λοιπόν, αυτό είναι το quiz της ημέρας. Περιμένουμε εννοείται τις απαντήσεις σας και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Made in Star, αλλά και στο Twitter, Made in, κάτω Παύλα, Star. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας και τι το καλύτερο από το να πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε η ομάδα του Made in Star και αφορά τον αγαπημένο μας Χρήστο Κιούση, το τέταρτο μέλος της παρέας στο Ράδιο Αρβίλα, ο μόνος που είναι από την Αθήνα, γιατί οι άλλοι τρεις είναι από την Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και επίσης ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζεται με τη συγκεκριμένη παρέα 14 ολόκληρα χρόνια. Ναι, μεν το γνωρίσαμε εμείς μπροστά από τις κάμερες μέσα από τους Ράδιο Αρβίλα, αλλά υπάρχει στο παρεάκι αυτό από την περίοδο των Αμάν. Πάμε λοιπόν να τον απολαύσουμε. Χρήστος Κιούσης, κυρίες και κύριοι, μεγάλος χορευτής του Ράδιο Αρβίλα. Είναι ο τέταρτος της παρέας, ο λίγο πιο σοβαρός, ο οικογενειάρχης και ο μοναδικός Αθηναίος. Ο Χρήστος Κιούσης έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο με την εμφάνιση της εκπομπής Ράδιο Αρβίλα και αμέσως έγινε αγαπητό στο ευρύ κοινό. Ποιο αγόρι έχει γενέθλια σήμερα? Για πολλά χρόνια βρισκόταν πίσω από τις κάμερες του Αμάν και ευθύνεται και αυτός για το εκπληκτικό αποτέλεσμα που βλέπαμε όλοι στις οθόνες μας. Ωστόσο, δεν είναι λίγες φορές που βρέθηκε και ο ίδιος πρωταγωνιστής χιουμοριστικών βίντεο, είτε για τον τρόπο που χορεύει. Ο Φάνκι Χρήστος απέδειξε πως ο Ρούντολφ Νουρέγεφ απλά κουνούσε άτσαλα τα χέρια και τα πόδια του πέρα δόθε. Θαυμάστε την πλαστικότητα της κίνησης. Ο χορός της προσποίησης. Πού θα πάει? Δεξιά? Αριστερά? Απίθανος. Η μαγεία των κλειστών ματιών. Θέατρο σκιών. Οι ώμοι που σαγηνεύουν τα πλήθη. Περιμένω το λεωφορείο πάνω στο παγκάκι. Χρήστος Κιούσης. Ο άνθρωπος που του κάνει μασάζ κάθε πρωί ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, ενώ ο Χωακίν Κορτές του πλένει το αυτοκίνητο. Είτε για τον τρόπο που τραγουδάει. Και το πολύ πλατινένιο μικρό μου πόνι. Έφτασε η ώρα να αποθεώσετε τον άνθρωπο που επαναπροσδιορίσε τον όρο τραγουδιστής. Χρήστος Κιούσης, live. Οικογενειάρχης με τρία παιδιά, εκ των οποίων το ένα κοριτσάκι είναι και βαφτιστήρι του Αντώνη Κανάκη. Ο Χρήστος Κιούσης πριν από 14 χρόνια ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και εκεί γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους της παρέας. Αμέσως έγιναν φίλοι και συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Το Χρήστο Κιούση το θέλω στο show μου εδώ και καιρό. Απλά περιμένω πότε θα τελειώσει από την Αρβίλα. Τι να κάνω, θα περιμένω. Τελειώνει η σεζόν. Χρήστος Κιούσης, γεννημένος χορευτής. Πώς το είπανε, όπως περιμένεις το παγκάκι το λεωφορείο. Βέβαια, αυτό είναι το επιτυχημένο. Το οποίο πώς γίνεται, Στάθη μου? Πιο απ' όλα. Όταν περιμένεις στο παγκάκι το λεωφορείο, χορός. Δεν είδες πως χόρευε ο Χρήστος Κιούσης. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολες. Κοίταξε, άμα περιμένεις πάρα πολύ ώρα το λεωφορείο, που κανονικά περιμένουν πάρα πολύ ώρα το λεωφορείο όλοι, ναι, όσοι χρησιμοποιούν. Τι κάνεις για να έρθει γρήγορα? Και αν κρυώνεις κιόλας και έχει μείον, χορεύεις. Αγκαλιάζεις τον διπλανό σου? Όχι. Τι κάνεις και έρχεται το λεωφορείο? Τι? Ο καιρός ξέρει μάλλον. Κοίτα, τι κάνεις? Πες. Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι και κοιτάς αγριεμένα προς το βάθος του δρόμου, δηλαδή το λεωφορείο να πει αμάν αυτό τσαντίσει και να πάω πιο γρήγορα. Το κάνουν όλοι. Ή όταν ανάψεις τσιγάρο. Στάντα, με το που θα ανάψεις τσιγάρο να πει το λεωφορείο. Ναι. Αυτό είναι φοβερό. Λες και είναι στη γωνία και κρύβεται και λέει εντάξει παιδιά, άναψε, πάμε. Όποιος είναι λοιπόν είτε στη Θεσσαλονίκη περιμένει το 027, είτε στην Αθήνα το 15, το 24,
ανάψετε τσιγάρο. Καπνίζετε, δεν καπνίζετε. Το λεωφορείο θα είναι εκεί σε ένα λεπτό. Όσον αφορά όμως τώρα τον αγαπημένο μας Χρήστο Κιούση, αυτό που μας αρέσει μέσα από την εκπομπή, από τους Ράδιο Αρβίλια, είναι ότι γενικότερα είναι φτιαγμένοι χαρακτήρες. Είναι αυθόρμητοι, είναι ο αυτός τους. Δεν μπαίνουν σε ρόλο συγκεκριμένο. Είναι πολύ καλοί φίλοι όλοι τους. Και φαίνεται. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια δεμένη παρέα. Έτσι. Και αυτό βγαίνει έτσι, και στον αέρα. Ο Κανάκης με τον Χρήστο τον Κιούση είναι και συγγενής. Είναι κουμπάρι του. Έχει βαφτίσει την κόρη του. Έχει κόρη του είναι. Η κόρη του είναι η κοπελίτσα που είδαμε στο βίντεο που την έχει η αγκαλίτσα, να υποθέσω. Ναι, ναι. Α, εσύ γιατί μας παίρνεις στάθετο την κόρη σου? Είναι λίγο μεγάλη. Δεν σου λέω να την πάρεις τα ποδαράκια σου, θα την βάλεις εδώ. Όταν θα παντρευτείς εσύ κάποιο θύμα και θα κάνετε ένα παιδί, θα το φέρεις που θα είσαι παρουσιάστρια ακόμα, να το έχεις τα γόνατά σου. Καλά το πήγες προς το τέλος. Τα γόνατα εννοείς? Όχι. Πριν συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να στέλνουμε φυσικά πάντα τα φιλιά μας στους εκπληκτικούς Ράδιο Αρβίλια που μας κάνουν και γελάμε, αλλά και συγκινούμαστε. Θέλω λίγο το δώρο, Φανή. Το δώρο, αγάπη μου. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Όχι, το πάρεις και θα φύγει.